Παρακολουθήσαμε πριν από λίγο ένα παραλήρημα του κυρίου Πλεύρη, του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρουμε αν συναγωνίζεται τον Πέτρο Παπά του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, για το ποιος θα είναι περισσότερο κήρυκας της λογικής νόμος και υποταγή. Υποταγή και τρομοκράτηση θέλει ο κύριος Πλεύρης, αλλά είναι βαθιά γελασμένος. Με ένα στιχάκι θα σας απαντήσουμε. Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Θα τρομοκρατηθούμε τώρα από τις απειλές του κυρίου Πλεύρη. Και το λέμε αυτό, γιατί κύριε Πλεύρη, είσαστε και βαθιά ανιστόρητος. Η κοινωνική εξέλιξη, η ιστορία γράφεται πάντα με όρους απειθαρχίας και ανυπακοής. Αν δεν ήταν έτσι, θα είμαστε στην εποχή της δουλείας και της δουλοκτητικής κοινωνίας, γιατί και τότε οι δούλοι δεν είχαν κανένα δικαίωμα. Αυτός ήταν ο νόμος που ίσχυε τότε. Και τώρα αυτούς τους νόμους σας που θωρακίζουν επί της ουσίας την ταξική κοινωνία, το δίκαιο του ισχυρού να επιβάλλεται στον ανίσχυρο, που είναι και η πλειοψηφία του λαού, με κάθε τρόπο, αυτούς τους νόμους με την πάλη του ο λαός τους έχει καταργήσει. Και θα τους καταργήσει συνολικά το σύστημα της ταξικής εκμετάλλευσης. Γιατί λέτε, για παράδειγμα, υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα που καθορίζει τις πειθαρχικές ποινές. Σιγά! Αυτές οι πειθαρχικές ποινές τις έχει καταργήσει συνολέα στην πράξη, με την πάλη της. Δεκαετίες τώρα ο ριζοσπάστης μπαίνει μέσα στα στρατόπεδα. Παρά τις φυλακίσεις, παρά τις διώξεις, παρά την τρομοκρατία. Δεκαετίες τώρα ένστολοι συμμετέχουν μαζικά σε πορείες, σε συγκεντρώσεις, σε διαμαρτυρίες και του μαζικού φορέα, αλλά και του ΚΚΕ. Καταργώντας στην πράξη όλο αυτό το αντιδημοκρατικό πλαίσιο, οι φοιτητές με την πάλη τους κατέληξαν την πανεπιστημιακή αστυνομία, που μόνο στον τίτλο έχει μείνει και παραμείνει ακόμη στο νομοσχέδιο. Ενώ αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Από αυτή την άποψη εμείς είμαστε καθαροί. Λέμε καθαρά ότι αποτελεί αναφέρετο δικαίωμα των στρατευμένων η πολιτική τους έκφραση. Η έκφραση διαμαρτυρίας είναι αναφέρετο δικαίωμα τους και δεν αναστέλλεται ούτε καταργείται στην περίοδο της θητείας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι απαράδεκτο να τιμωρηθούν. Είναι απαράδεκτο να τιμωρηθούν, γιατί ακριβώς με αυτή τους τη στάση κρατάνε ψηλά την πατριωτική περηφάνεια των ένστολων. Γιατί ο στρατιώτης και ο αξιωματικός και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων δεν ορκίστηκαν να φυλάνε τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Τα σύνορα και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας ορκίστηκαν στην ελληνική σημαία και όχι στην ατολική, ούτε στην ισραηλίτικη, ούτε στην αμερικάνικη σημαία, για να μπαίνουν υπό τις διαταγές των Αμερικάνων, των νατοϊκών, των Ισραηλινών. Τι δουλειά έχουν ο ελληνικός στρατός στο εξωτερικό? Το καράβι στην Ερυθρά Θάλασσα τι δουλειά έχει του πολεμικού ναυτικού? Ή μήπως ισχύει, για παράδειγμα, ότι τα σύνορα της χώρας είναι αυτά που εξυπηρετούν τους εφοπλιστές? Μόνο και μόνο για τους εφοπλιστές. Και εμπλεκόμαστε άμεσα στις πολεμικές συγκρούσεις. Δεν έχουν καμία δουλειά. Η συστοιχία Πάτριο τι δουλειά έχει στη Σαουδική Αραβία μαζί με τα στελέχη? Δεν γνωρίζετε ότι υπήρξαν κύμα παρετήσεων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και ιδιαίτερα του πολεμικού ναυτικού, γιατί αντιδρούσαν σε αυτές τις διαταγές και τις εντολές, όχι μόνο τώρα αλλά και στο παρελθόν? Δεν γνωρίζετε την ιστορία, το 99 με τη διάλυση της Ιουγκοσλαβίας, όταν το Πασόκ και η κυβέρνηση έστειλε το πολεμικό πλοίο για να συμμετέχει στους βομβαρδισμούς της Ιουγκοσλαβίας, που αρνήθηκαν οι ναύτες, οι υπαξιωματικοί και το υπόλοιπο πλήρωμα και δεν συμμετείχε στο τέλος? Και με τιμωρία, βεβαίως, αλλά κράτησαν την αξιοπρέπεια ψηλά. Γιατί δεν έχει καμία θέση να συμμετέχει στο μακέλεμα του Ιουγκοσλάβικου λαού. Το αντιτοπιλικό που διατάχθηκε να σταλεί εκεί. Αυτή είναι η ιστορία. Έτσι γράφεται, κύριε Πλεύρη, ιστορία, και από αυτή την άποψη οι νέοι έδωσαν όρκο, υπεράσπιση των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και από αυτή την άποψη είναι υπόλογη η κυβέρνηση.
αλλά και τα κόμματα του υπόλοιπου νατοϊκού τόξου που δίνουν γη και είδωλ τη χώρα μας ως ορμητήριο στις επιδιώξεις των Αμερικάνων και των νατοϊκών υπεριαλιστών στην ευρύτερη περιοχή. Γιατί κοιτάξτε, η ιστορία δεν ξεκινάει όσο φιλότιμες προσπάθεια κάνει η κυβέρνηση, άλλα μέσα ενημέρωσης, τα κόμματα, διάφορα κόμματα, στις 7 Οκτώβρη του 23. Δεν διαγράφεται με αυτόν τον τρόπο τα εγκλήματα που, κάνει δεκαετίες τώρα το κράτος του Ισραήλ. Με τους επικισμούς, με τις δολοφονίες αμάχων Παλαιστινίων, με τις εκτοπίσεις, με το εμπάργκο στη Γάζα σε ρεύμα και νερό, καταδικάζοντας σε πείνα και σε δίψα τους Παλαιστίνιους και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχει πάρει. Δεν τα διαγράφουν όλα αυτά. Γιατί ακριβώς επί της ουσίας το κράτος δολοφόνος είναι αυτό το οποίο έχει την τεράστια ευθύνη για την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στη Μέση Ανατολή. Αυτό δολοφονεί μαζικά 42.000 νεκροί. Η πλειοψηφία τους άμαχοι Παλαιστίνοι είναι μέχρι τώρα. Εισβολή στο Λίβανο, σε μια άλλη ανεξάρτητη χώρα. Χτύπημα στην Ιεμένη και χτύπημα στόχου στο Ιράκ, στο Ιράν. Τι είναι αυτά? Το δικαίωμα στην αυτοάμυνα, αλήθεια? Το δικαίωμα δηλαδή του κατακτητή στην άμυνα απέναντι στους κατακτημένους? Και οι υπόλοιποι δεν πρέπει να αντιδράσουν? Οι Παλαιστίνοι που τους χαρακτήρισε το φασιστικό μόρφωμα των Σπαρτιατών ως τρομοκράτες, δεν πρέπει να διεκδικήσουν λοιπόν την πατρίδα τους? Και πού είναι αυτό το διεθνές δίκαιο στο οποίο ομνύεται πίστης όρκους και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ όταν λέει αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 67 και με πρωτεύουσα στην Ανατολική Ιερουσαλήμ? Αυτό δεν είναι απόφαση του ΟΗΕ? Όμως έχουμε πάντοτε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και επί της ουσίας, για αυτό το ματοκύλισμα και τον κίνδυνο γεννήσεως του πολέμου, δεν φταίει μόνο ο άφρον Νετανιάχου, όπως μας δήλωσε ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, ο κ. Χαρίτσης. Δηλαδή, οι υπόλοιποι τι είναι? Άμυροι των ευθυνών? Δεν συμμετέχουν, δεν στηρίζουν τα φωνικά, δολοφονικά σχέδια του Ισραήλ? Ποιος σου στέλνει τεράστια εξοπλιστικά πακέτα στο Ισραήλ? Δεν είναι οι Αμερικάνοι που το εξοπλίζουν για να μπορεί να συνεχίσει τις μαζικές δολοφονίες και τις εκτοπίσεις, τα εγκληματικά του σχέδια? Δεν είναι το ΝΑΤΟ και οι υπόλοιπες δυνάμεις που άμεσα εμπλέκονται? Ποιος συμμετείχε στην αντιμετώπιση των Ιρανικών αντιπίνων με τους πυράβλους προχθές? Δεν ήταν οι Αμερικάνικες δυνάμεις, οι Βρετανικές και οι Γαλλικές που συμμετείχαν στο να προστατεύσουν το κράτος δολοφόνος του Ισραήλ? Άρα λοιπόν υπάρχει ένα συνολικότερο σχέδιο με την άμεση εμπλοκή νατοϊκών, Αμερικανών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ελλάδας σε αυτή τη γενικευμένη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Και βέβαια η σύγκρουση δεν γίνεται για το δικαίωμα στην άμυνα του Ισραήλ. Η σύγκρουση γίνεται για τους ανταγωνισμούς ανάμεσα σε ισχυρά υπεριαλιστικά κέντρα, από τη μια μεριά των ΗΠΑ και από την άλλη της Κίνας, για τον έλεγχο των ενεργειακών διαδρομών, των εμπορικών διαδρόμων. Και αυτό είναι που έχει οδηγήσει στο να αναφλεχθεί συνολικότερα η Μέση Ανατολή και να υπάρχει κίνδυνος γεννήσεως του πολέμου. Άρα λοιπόν, την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού τη σώζουν αυτοί οι ένστολοι που πήραν το θάρρος και είχαν το δικαίωμα να βγουν μπροστά και να απαιτήσουν απεμπλοκή της χώρας μας από αυτά τα πολεμοκάπηλα σχέδια. Είναι οι μαζικές διαδηλώσεις του λαού μας όλη την Ελλάδα που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στον Παλαιστινιακό λαό και καταδικάζουν το κράτος τρομοκράτη του Ισραήλ. Αυτό είναι το σπουδαιότερο μήνυμα για την άμεση απεμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, για να σταματήσει το ματοκύλισμα των λαών, να επιστρέψουν οι ελληνικές δυνάμεις από το εξωτερικό, οι ελληνικές αποστολές από το εξωτερικό στη χώρα μας, να κλείσουν οι αμερικάνικες βάσεις του θανάτου. Για να έρθουμε στο νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ. Βεβαίως, όλες οι νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και της σημερινής αλλά και των προηγούμενων είναι για να μετατρέπονται όλο και περισσότερο οι Δήμοι σε τοπικούς μηχανισμούς του αστικού κράτους.
να χάσουν την οποιαδήποτε μορφή ευελιξίας είχαν το προηγούμενο. Δεν είναι αυτοδιοίκηση. Κεντρική τοπική διοίκηση είναι. Όργανα, μηχανισμοί του κράτους, τα οποία είναι εντεταλμένα να εφαρμόσουν την αντιλαϊκή πολιτική. Και για παράδειγμα υπάρχουν μια σειρά διατάξεις. Πρόσφατα ψηφίσαμε το νόμο για τις αναπτυξιακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όπου καταργεί την οποιαδήποτε ευελιξία είχαν οι Δήμοι ή οι περιφέρειες στο να βάλουν κάποια έργα στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και όλα θα καθορίζονται κεντρικά από το Υπουργείο Οικονομικών. Ερχόσαστε εσείς να επιταχύνετε ακόμη περισσότερο μια διαδικασία. Με το άρθρο 41 για το παρατηρητήριο, τον κόμβο όπως ονομάζεται, παρακολούθηση επίδοση της τοπικής, όπως τη λέτε, αυτοδιοίκησης. Δηλαδή για το κατά πόσο εφαρμόζει τις εντολές της κεντρικής κυβέρνησης. Τις κατευθύνσεις της υποδίωξης Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ζητήματα των πολιτικών επιλογών, των προτεραιοτήτων και της οικονομικής διαχείρισης. Και μάλιστα με απειλή, αν δεν είναι σωστά τα στοιχεία και αν δεν συμμετέχουν, για να αξιοποιήσετε όλα αυτά τα ευρήματα στην αναθεώρηση του κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως το λέτε. Επί της ουσίας, ποιο είναι τα βασικά προβλήματα τα οποία έχουν οι Δήμοι, κύριε Υπουργέ, τα ξέρετε πολύ καλά. Η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Και αντί να προχωρήσετε σε μαζικές προσλήψεις για να καλυφθούν τα τεράστια κενά που έχουν οι Δήμοι, αορίστου χρόνου εργαζόμενων με πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα, με συλλογικές συμβάσεις, με πλήρη απασχόληση, τι οδηγείτε τους Δήμους στις εργολαβίες για να μπορέσουν να καλύψουν έκτακτες και τακτικές τους ανάγκες, στα προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας, τα διάφορα προγράμματα μαθητείας, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις και τις ανάγκες τις οποίες έχουν οι Δήμοι. Δεύτερο ζήτημα, οι πόροι. Κατατέθηκε χθες το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Βεβαίως. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του κρατικού προϋπολογισμού? Βαθύτατα αντιλαϊκός. Αυξάνονται ακόμη 2,5 δισεκατομμύρια οι φόροι. 62 ήταν να συγκεντρωθούν το 24 βάσει τον προϋπολογισμό, συγκεντρώνονται 66 για να εκτοξευθούν το 25 στα 68,8, 69 δισεκατομμύρια. Αλήθεια, αυτή η αύξηση των 2,5 δισεκατομμύρια πού θα προέλθει? 1,5 δισεκατομμύρια από την αύξηση του αντιλαϊκού έμεσου φόρου στο ΦΠΑ που βαραίνουν τα λαϊκά στρώματα και 1 δισεκατομμύριο για να φτάσουμε στα 2,5 από τη φορολογία των φυσικών προσώπων, των λαϊκών στρωμάτων, αυταπασχολούμενων, μισθωτών, συνταξιούχων. Το κεφάλαιο. Οι επιχειρηματικοί όμιλοι συμβάλλουν σε κάτι σε αυτό? Όχι. Παρά την τεράστια κερδοφορία, εκτιμάται ότι θα πληρώσουν τους ίδιους φόρους που πληρώσαν και το 24. Ενώ έχουν μια τεράστια κερδοφορία πάνω από 30% οι εισηγμένες. Πώς μεταφράζεται αυτό στη φορολογική της επιβάρησης? Πουθενά. Κάτω από το 5% είναι των συνολικών εσόδων η συμμετοχή των επιχειρηματικών ομίλων και το υπόλοιπο 95 ποιος το πληρώνει, για να έρθουμε τώρα να δούμε πού πάνε αυτά τα χρήματα. Πόσα δίνουμε για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, του κρατικού χρέους, κύριε Υπουργέ? 13 δισεκατομμύρια 500 εκατομμύρια. 6% του ΑΕΠ. Τα 7,9 δισεκατομμύρια είναι η πληρωμή των τόκων και τα 5,7 δισεκατομμύρια, τι είναι? Είναι τα αματωμένα υπερπλεονάσματα που τα πληρώνει και τους τόκους στην εξυπηρέτηση αλλά και τα αματωμένα ο λαός. 13,5. Δεν δίνεται τόσα χρήματα συνολικά για την υγεία και για την παιδεία. Δεν δίνεται τόσα χρήματα. Δίνεται περισσότερα χρήματα για το κρατικό χρέος για το οποίο δεν ευθύνεται ο λαός, με χρήματα των φορολογούμενων, και πολύ λιγότερα για την παιδεία και για την υγεία. Για τους Δήμους τι δίνεται επί της ουσίας? Λιγότερα. 5 εκατομμύρια λιγότερα από ό,τι δίνεται το 2024, με βάση την εκτίμησή σας. Το 2024 δώσατε από τρέχους και λοιπές κεφαλαϊκές μεταβιβάσεις 5 δισεκατομμύρια 969 εκατομμύρια και για το 25 προβλέπετε 5 δισεκατομμύρια 964. 5 εκατομμύρια λιγότερα. Και τι αυξάνονται? Αυξήστε τη φορολογία, τα ανταποδοτικά και τα υπόλοιπα έσοδα.
την εμπορευματοποίηση. 100 εκατομμύρια παραπάνω έσοδα για τους Δήμους από αυτούς τους πόρους. Να πώς επιβεβαιώνει το αντιλαϊκός χαρακτήρας. Γιατί επί της ουσίας, ενώ έχετε περικώσει πάνω από το 60% των κεντρικών αυτοτελών πόρων από το 2009 έως τα σήμερα, τι τους λέτε, βάλτε ανταποδοτικά τέλη. Διπλή φορολόγηση λοιπόν για το λαό, για να πληρώσει αυτά τα ζητήματα. Εμπορευματοποιείται ακόμη περισσότερο. Μια σειρά δραστηριότητες των Δήμων. Άρα πάλι σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Και επί της ουσίας τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Βεβαίως αυτό δεν ευθύνεται μόνο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ξεκινήσει από προηγούμενες κυβερνήσεις. Ηλεκτρονική πληστηριασμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέτρα κατασχέσεων ηλεκτρονικών σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Και εσείς τα εφαρμόζετε και θα πάτε ένα βήμα παραπέρα. Γι' αυτό και είναι υποκριτικές οι φωνές που ακούστηκε τώρα από τη Νέα Αριστερά, από ΣΥΡΙΖΑ για αυτά, για τα μέτρα καταναγκαστικής σύσπραξης. Γιατί έχετε διαμορφώσει, έχετε συνδιαμορφώσει αυτό το αντιλαϊκό πλαίσιο. Και όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, ο ενιαίος τότε ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά, είχατε αρνηθεί, όπως και η Νέα Δημοκρατία την αρνήθηκε η κυβέρνηση μετά, την πρόταση νόμου του ΚΚΕ που έδινε το δικαίωμα στους Δήμους και στα Δημοτικά Συμβούλια με αυξημένη πλειοψηφία να καθορίζουν και πώς θα αντιμετωπιστεί το χρέος του καθενός με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια, να μπορούν να διαγράφουν τις προσαυξήσεις και τους στόχους, ακόμη και κεφάλαιο για νοικοκυριά τα οποία είναι, όπως θα χαρακτηρίζεται, ευάλωτα κάτω από το όριο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Να ολοκληρώσετε, παρακαλώ. Το ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, με αυτή την κουβέντα. Και εσείς σήμερα τι κάνετε? Επιταχύνετε μια διαδικασία που σφίγγει και στραγγαλίζει από όλες τις μεριές, από τις τράπεζες, από την εφορία, από τα ασφαλιστικά ταμεία και από τους Δήμους, τα χρέη που έχουν τα λαϊκά νοικοκυριά. Εμείς γι' αυτό θα καταθέσουμε ονομαστική ψηφοφορία για το άρθρο 26. Όχι γιατί λέμε είναι καλό αυτές οι διαδικασίες των εξαδικαστικών μηχανισμών. Εμείς το είχαμε καταψηφίσει. Αλλά τουλάχιστον δεν υλοποιείται γι' αυτό το λόγο το αίτημα που σας έκανε η ΚΕΔΕ να εξαιρεθεί από αυτό το μηχανισμό ο πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Γι' αυτό το λόγο θα καταθέσουμε ονομαστική ψηφοφορία και επί της αρχής, κύριε Υπουργέ. Κάντε αυτό το βήμα τουλάχιστον, το κουτσό. Να μην μπορούν για χρέη προς τους Δήμους να γίνεται πληστηριασμός της πρώτης κατοικίας. Είναι έτοιμα στο υπόλοιπο που σας κατέθεσε ή και δεν εξαιρέσετε το. Επί της ουσίας, λοιπόν, μπροστά στην κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης από μεριάς της κυβέρνησης, ένας δρόμος υπάρχει για το λαό να πάρει την υπόθεση στα χέρια του, να κλιμακώσει την πάλη του, αλλά και το ρεύμα απειθαρχίας απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις συνολικότερων ρήξεων και ανατροπών.